Κύριε Παπαδάκη, να ξεκινήσουμε με τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Όπου εδώ δεν είσαστε κριτικός τηλεόρασης, είσαστε πολιτικός. Και μάλιστα ανήκετε σε ένα κόμμα όπου ήδη έβγαλε και ανακοίνωση για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Πώς την είδατε? Κοιτάξτε, για να είμαστε και στο κλίμα των εμβολίων, ο Πρωθυπουργός επιστράτευσε επί της ουσίας ενέσεις αβάσιμης αισιοδοξίας στο λαό που ζει μια σκληρή πραγματικότητα. Γιατί παρά την ανάγκη του μαζικού εμβολιασμού, ο μεγάλος ασθενής παραμένει το αθωράκιστο και εμπορευματοποιημένο δημόσιο σύστημα υγείας. Και νομίζουμε ότι εκεί είναι η ουσία και δεν υποκαθίσταται αυτό από τον όποιο εμβολιασμό προκύψει. Και μάλιστα προκύπτει με συμβάσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις φαρμακευτικές που επιβάλλουν ρυθμίσεις και ρυθμούς χελώνας, τουλάχιστον μέχρι τον Απρίλιο, όπως είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός άλλωστε. Γιατί η ταχύτητα της έρευνας και της έγκρισης των όποιων εμβολίων με τις συμβάσεις καθορίζεται από μεγάλους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς και το κριτήριο των κερδών και όχι βέβαια την ανάγκη να θωρακιστούν οι λαοί. Γιατί λένε για την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι εξασφαλίζει μεγάλες συμφωνίες, αλλά ξέρετε και η χώρα μας από αυτές ακριβώς τις συμφωνίες είναι αποκλεισμένη από μια σειρά εμβόλια που θα μπορούσαν και αυτά να προμηθευτεί η χώρα μας και να είχε ακόμα μεγαλύτερη θωράκιση σε αυτή την ώρα. Και το λέμε αυτό γιατί επί της ουσίας σε κάθε περίπτωση εκτός κουβέντας είναι το ζήτημα των αναγκαίων μέτρων προστασίας που δεν έχουν ληφθεί στους χώρους δουλειάς, που είναι βαρόμετρο για την εξέλιξη της πανδημίας. Και εκεί ακριβώς επιμένει η πανδημία στην Δυτική Μακεδονία, στη Δυτική Αττική, όπου υπάρχουν μεγάλες μονάδες. Και το μόνο βέβαιο, αυτό που συμφωνούμε και με τον Πρωθυπουργό, αυτό που λέει για το σχεδιασμό της επόμενης μέρας, γιατί γι' αυτό δουλεύει εντατικά η κυβέρνηση, αλλά ο στόχος της είναι άλλος. Είναι να φορτώσει το λαό με ακόμα μεγαλύτερα βάρη και μέσα από το λεγόμενο σχέδιο ανάκαμψη. Το μεγάλο λοιπόν στοίχημα είναι ο λαός να οργανώσει την πάλη του με άμεσα μέτρα ανακούφισης για να μην ξαναπληρώσει την καπιταλιστική κρίση, για να γίνει ιδιοκτήτης του πλούτου που παράγει, και ακριβώς αυτή είναι η ουσία της συζήτησης. Οι περικοπές στους προϋπολογισμούς είναι σχεδιασμένοι. Δεν είναι ότι κάτι τους ξέφυγε. Το λέμε αυτό γιατί αυτό που θέλουν και θέλουν να διασφαλίσουν είναι απογυμνωμένα συστήματα υγείας, δημόσια συστήματα υγείας, για να βασιλεύει η κερδοφορία και εν μέσω πανδημίας και αργότερα στη συνέχεια να υπάρχει η κερδοφορία των μεγάλων ομίλων και των κλινοκραφών. Άλλωστε αυτά τα ζήσαμε και επειδή ακούμε και για προτάσεις δίθεν προοδευτικές για να εξαγοραστούν οι πατέντες, εμείς λέμε να αρθούν οι πατέντες, όχι να εξαγοραστούν, γιατί θα μετακυληθεί το κόστος πάλι στους ίδιους. Και τα ζήσαμε αυτά και με την επίταξη. Το ΚΚΕ απαιτούσε πραγματική επίταξη, χωρίς παζάρια και δώρα στους κλινικάρχες, και η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, με τροπολογία που ψήφισαν από κοινού, επί της ουσίας επέβαλαν μίσθωση των ιδιωτών που κερδίζουν εν μέσω πανδημίας τα αμύθιτα κέρδη. Αυτή είναι η αλήθεια. Για να σας εξηγήσω γιατί. Πρόκειται για νέα χρέη στο χυμαζόμενο λαό και που εξυπηρετούν τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και όχι τις αμυντικές ανάγκες της χώρας. Αυτή είναι η ουσία. Σας ευχαριστώ.